Γεια σας, είμαστε στην εκπομπή Γεωπολιτισμός του Αντιφώνου. Έχω κοντά μου τον Διονύση τον Σκληρή, με μεγάλη χαρά. Σε μια συνέχεια συζητήσεων που κάναμε για τις πολιτισμικές καταβολές της γεωπολιτικής, αναφερθήκαμε στην αρχή, στην πρώτη εκπομπή, στον Μάξιμο τον Ομολογητή και στον Θουκυδίδη, στη δεύτερη για τη βυζαντινή στρατηγική σκέψη. Και παρότι χρωστούσαμε μια ακόμα εκπομπή για το Βυζάντιο, είπαμε για να μην κουράσουμε πολύ, να κάνουμε πρώτα, θα την κάνουμε και τη δεύτερη εκπομπή για το Βυζάντιο, φαντάζομαι, πρώτα ο Θεός, αλλά σκεφτήκαμε να κάνουμε μια εκπομπή για ένα ζήτημα που εδώ και αρκετό χρόνο, θα έλεγε κανείς, είναι το ζήτημα του ευρασιανισμού. Θα μιλήσουμε όχι τόσο πολύ για την γεωπολιτική, ας το πούμε έτσι, του ευρασιανισμού, όσο κυρίως για τις πολιτισμικές καταβολές του ευρασιανισμού, καθώς ο ευρασιανισμός ήταν ένα, όντως ήταν ένα πολιτισμικό κίνημα αρχής εξ αρχής, καταρχάς ας το πούμε έτσι, και δευτερευόντως γεωπολιτικό, αφορούσε την σκέψη αριστοκρατών, Ρώσων αριστοκρατών, οι οποίοι εξορίστηκαν μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και σκέφτηκαν και πάλι το ζήτημα της ρωσικής ταυτότητας σε σχέση με την γεωγραφία και την σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία. Άρα λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θα λέει κανείς, μία ανάλυση ιστορική του φαινομένου και πριν ο ειδικός περί των θεολογικών, ο Διονύσης, μας μιλήσει για αυτούς που ξέρει πολύ καλά και οι οποίοι έχουν σχετιστεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο με τους ευρασιανιστές, δηλαδή τον Φλωρόφσκι ή Φλαρόφσκι, τέλος πάντων όπως νομίζω ότι λέγεται στα ρωσικά, αλλά εμείς τον έχουμε συνηθίσει Φλωρόφσκι, και τον Μπουλγάκοφ. Θα πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχει μια θεμελιώδης, θα λέει κανείς, διαφοροποίηση, μια σχεδόν θα λέγει κανείς κοσμογονική διαφοροποίηση της ερμηνείας αυτών των ευρασιανιστών σε σχέση με την ρωσική ταυτότητα, είναι ότι για πρώτη φορά το θεμέλιο της ρωσικής ταυτότητας δεν είναι η Ρωσία του Κιέβου, η, ας το πούμε έτσι, η αρχαία Ρώση, η Ρούς, αλλά το θεμέλιο πλέον έρχεται εξ Ανατολών και από την Ασία, και είναι ο Τζέγκινς Χαν. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο για τους ευρασιανιστές, η ίδρυση ενός πολιτικού κράτους ρωσικού οφειλότανε στον καταλήτη που ήταν η λεγόμενη Χρυσή Ορδή των Μογγολικών Φίλων, η οποία απέτρεψε την διείσδυση του καθολικισμού στο εσωτερικό της ρωσικής επικράτειας, αλλά ταυτοχρόνως οδήγησε σε μία, θα λέει κανείς, ζίδωρη ήττα των πριγκιπάτων, δηλαδή του πολιτικού, του πολιτικού διασκορπισμού των Ρώσων σε πριγκιπάτα, και δημιούργησε, θα λέει κανείς, έστω και ως μία αρνητική διαλεκτική, δημιούργησε ένα θεοκεντρικό, θα λέει κανείς, κράτος των Μοσχοβητών. Έτσι. Έτσι και οι ευρασιανιστές βρίσκαν κατά κάποιο τρόπο στο κίνημα των Μπολσεβίκων, βρίσκανε και μια μορφή επίσης αρνητικής διαλεκτικής. Δηλαδή ταυτίζανε τους Μπολσεβίκους με τους Μογγόλους. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν περίμεναν από τους Μπολσεβίκους μια νέα μορφή θρησκείας, παρότι οι Μπολσεβίκοι περίμεναν την πλήρη κατάργηση της θρησκείας και την υπέρβασή της. Ας πάμε λίγο στα ιστορικά στοιχεία, είναι πολύ βασικά και θα θέσουν ένα μπούσουλα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και με τον Διονύση. Ποιοι ήταν οι ευρασιανιστές? Όπως είπαμε, ήταν αριστοκράτες οι οποίοι εξορίστηκαν, ή θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην αρχή αυτοεξορίστηκαν, βλέποντας τις εξελίξεις στην πρώην ρωσική αυτοκρατορία. Ο πρώτος ήταν ο πρίγκιπας Λιέβιν, Αντρέι Λιέβιν, Αντρέι Αλεξάνδροβιτς Λιέβιν, ο οποίος όμως έφυγε αμέσως, θα λέει κανείς, από την Ευρασιατική ομάδα, από την ομάδα των Ευρασιανιστών,
Ο δεύτερος ήταν ο Πιότρα Σαβίτσκι. Ο τρίτος ο Πιότρα Σαφσίντσκι. Ο τέταρτος το μεγάλο δυναμάρι του Ευρασιανισμού, ο πρίγκιπας Νικολάη Τρουμπετσκόη. Και ο πέμπτος ήταν ο Γεώργη Φλωρόφσκι, ο οποίος ωστόσο έφυγε πολύ γρήγορα κι αυτός, όχι τόσο γρήγορα όσο ο πρίγκιπας Λιέβιν, αλλά γύρω στο 1923 είχε εγκαταλείψει και μάλιστα αργότερα άσκησε και μια έντονη, θα λέει κανείς, κριτική απέναντι στον Ευρασιανισμό. Άρα λοιπόν έμεινε η λεγόμενη περίφημη Τρόικα. Δηλαδή ο Σαβίνσκι, ο Σαφσίνσκι και ο Τρουμπετσκόη. Αυτοί οι τρεις συνιστούσαν την αρχική και στην ουσία την θεμελιακή Τρόικα του Ευρασιανισμού. Και οι τρεις ήταν αριστοκρατικής καταγωγής. Ένα μικρό παράδοξο και άλλο ένα παράδειγμα, θα λέει κανείς, αριστοκρατικής, πώς το λένε, αρνητικής διαλεκτικής, είναι ότι όλοι αυτοί ήταν από αριστοκρατικές οικογένειες της δυτικής πλευράς της Ρωσίας και στην αρχή, θα λέει κανείς, συνδεδεμένοι με επιδράσεις καθολικές ή προτεσταντικές. Ο Σαβίτσκι ήταν πολωνικής καταγωγής. Ήταν από αριστοκρατική οικογένεια της Πολωνίας. Ο Σαφσίνσκι από αριστοκρατική οικογένεια της Ουκρανίας. Και ο Τρουμπετσκό ήταν μία από τις πιο αρχαίες αριστοκρατικές οικογένειες, στην αρχή λιθουανικής καταγωγής, αλλά επειδή άρχισαν οι γάμοι με άλλες στα παρακλάδια, ας το πούμε έτσι, της πολύ βαθιάς αυτής της ιστορίας της οικογένειας, άρχισαν σιγά σιγά παρακλάδια τα οποία μετατόπιζαν το κέντρο δράσης της οικογένειας προς την Ουκρανία, είχαν δηλαδή και κοζάκικη καταγωγή, και αργότερα σιγά σιγά άρχισαν να οθούν την οικογένεια προς παντρέματα με αριστοκρατικές οικογένειες της Μόσχας, και δεν είναι καθόλου τυχαίο, θα λέει κανείς, έναντι του έργου και τη σκέψη του Τρουμπετσκόη αυτό, καθώς όπως είπαμε ήταν το γεωπολιτικό νέο κέντρο που ήθελε να εγκαθιδρύσει ο Ευρασιανισμός. Ήταν η Μόσχα ενάντια στην παράδοση την αρχαία του Κιέβου και άρχισε εκεί η οικογένεια συνδέεται με τους Λαβόφιλους που ήταν επίσης ένα άλλο, θα λέει κανείς, πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που επέδρασε στη σκέψη του Τρουμπετσκόη. Τώρα, πριν δημιουργηθεί αυτή η Τρόικα, είχε προφανώς ένα, θα λέει κανείς, πρόπλασμα. Είχε, θα λέει κανείς, μεγάλες ζυμώσεις, δια των οποίων φτάσαμε στον Ευρασιανισμό. Και οι ζυμώσεις αυτές αρχίζουν σιγά σιγά από το 1903 και εκτείνονται μέχρι το 1917. Η πρώτη, θα λέει κανείς, η πρώτη μορφή του Ευρασιανισμού, οι πρώτες ζυμώσεις, χώριζαν μια πρώτη ομάδα Ευρασιανιστών ανάμεσα στην φιλελεύθερη εκδοχή της, που ήταν κυρίως η πλευρά του Σαβίτσκι, γιατί ο Σαβίτσκι ήταν μαθητής μιας πολύ μεγάλης μορφής του ρωσικού φιλελευθερισμού, του Στρούβ. Η πλευρά αυτή ανέπτυσε κυρίως την πολιτική λογική ενός φιλελεύθερου εθνισμού, όχι τόσο χριστιανικού ή θρησκευόμενου, σε αντίθεση με την άλλη πλευρά, με την άλλη πτέρυγα, που ήταν περισσότερο θρησκευόμενη, είχε, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών επικεφαλής κολοσσούς όπως ο Μπουλγάκοφ ή ο Μπερντιάγεφ, και στο οποίο τελικώς εντασσόταν μέσω του θείου του ο ίδιος ο Τρουμπετσκόη. Έτσι, αυτή η πλευρά προσπαθούσε να προωθήσει και αυτή ένα φιλελευθερισμό, αλλά κυρίως ένα χριστιανικό φιλελευθερισμό. Ένα, θα λέει κανείς, χριστιανικό ουμανισμό, ο οποίος επηρεαζόταν από τον ρώσικο ουτοπισμό σε μεγάλο βαθμό. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να πω κάτι γιατί συνήθως το ξεχνάω. Δεν αναφέρομαι συνήθως στη βιβλιογραφία την οποία διαβάζω όταν μιλάω, παραδείγματος χάρη, εγώ προσωπικά για ορισμένα ζητήματα και θα πρέπει να πω εδώ ότι τα βιβλία στα οποία βασίζομαι είναι της Μαρλέν Λαρουέλ, του Σεργέι Γκλιέμποφ
και του Mark Μπάζιν. Θα πρέπει να αναφέρω, γιατί πολλές φορές δεν τα αναφέρουμε αυτά και είναι κρίμα, παρότι βεβαίως δεν είναι κείμενο αυτό, αλλά αυτοί οι τρεις είναι ειδικοί, θα λέει κανείς, στον κλασικό ευρασιανισμό, αλλά και στον νέο ευρωασιανισμό. Έτσι. Εκεί που είχαμε σταθεί για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε, θα λέει κανείς, την ιστορική, ας το πούμε έτσι, αναδρομή, είναι ότι η μεγάλη, θα λέει κανείς, γέφυρα ανάμεσα στον Πούσκιν και το ρομαντισμό του, που όπως είπαμε οδηγεί σε μια ανατίμηση του ασιατικού φαντασιακού της Ρωσίας, είναι η περίφημη Αργυρή εποχή. Μια επαναστατική, θα λέει κανείς, εποχή, επίσης κοσμογονική για τα ρωσικά πράγματα, στο επίπεδο της ποίησης, λογοτεχνίας, της μουσικής, μια πολύ μεγάλη γενιά, θα λέει κανείς, ποιητών, λογοτεχνών, μουσικών, και μιας κυρίαρχης, θα λέει κανείς, μορφής, όπως ο Αλεξάνδρ Μπλοκ. Ο Αλεξάνδρ Μπλοκ είναι ο κατεξοχήν γεφυροποιός, θα λέει κανείς, ανάμεσα στον ρωσικό ρομαντισμό, στους σλαβόφιλους, στην αργυρά εποχή και στον κλασικό ευρασιανισμό. Τι κάνει ο Μπλοκ? Καταρχήν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ο οποίος χρησιμοποιεί το Σαλαβιόφ. Ο Σαλαβιόφ είναι η δεύτερη μετά τον Μπλοκ μεγάλη επίδραση στον κλασικό ευρασιανισμό. Ο Σαλαβιόφ είναι ως γνωστόν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να κάνει μια σύνθεση, θα λέγαμε, μια εγελιανή συμφιλίωση όλων των θρησκειών, αλλά υπό τη σκέπη του χριστιανισμού. Εγελιανή, αλλά όχι, θα λέει κανείς, εκοσμικευμένη όπως το εγελιανό απόλυτο πνεύμα, αλλά μάλλον θρησκευόμενη, μια πλατωνική χριστιανική συμφιλίωση όλων των θρησκειών. Και ήταν ο πρώτος ο οποίος διαπίστωσε τον κίνδυνο του περίφημου κίτρινου μαργαριταριού. Τι ήταν αυτό? Η επέκταση των Ρώσων στη Μαντσουρία έφερνε το ζήτημα της διείσδυσης ασιατικών πληθυσμών, τόσο με τον πολιτισμό τους όσο και με την γεωπολιτική τους πραγματικότητα, έφερνε την απειλή, θα λέει κανείς, μιας κατά τον Σαλαβιόφ εξαφάνισης του ευρωπαϊκού πολιτισμού από τον πανμογγολισμό. Κάτι που θυμίζει και σήμερα, έτσι, τη σημερινή εποχή αυτό, ένας μεγάλος φόβος, ότι θα υπάρξει μια, όπως ο φόβος του ψυχρού πολέμου ήταν η σοβιετική προσέγγιση. Σήμερα υπάρχει πάλι ο φόβος της ρωσοκινέζικης, της κινεζορωσικής προσέγγισης. Ο Σαλαβιόφ ήταν ο πρώτος ο οποίος αυτό το είχε συλλάβει και φοβόταν ότι ο πανμογγολισμός θα έσχιζε, όπως έλεγε, τον δικέφαλο αετό της ρωσικής αυτοκρατορίας σε κομμάτια, και τα κομμάτια θα τα δίνει στα μικρά κίτρινα παιδάκια για να παίζουν, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Άρα το κίτρινο μαργαριτάρι για τον Σαλαβιόφ ήταν το τέλος της ιστορίας. Ήταν η ήττα της Ρωσίας και της Ευρώπης, ή της Ευρωπαϊκής, θα λέει κανείς, Ρωσίας, από μια ανατολική συμμαχία με επικεφαλής τους Ιάπωνες. Αυτό ο Μπλοκ το έπαιρνε και το έκανε αυτή την ανατολική αρνητική διαλεκτική, την έπαιρνε και την έκανε μια θετική κατά κάποιο τρόπο διαλεκτική, υπό την έννοια ότι έβλεπε στην διείσδυση των ασιατικών μαζών, έβλεπε μια ανάταση του ποπουλισμού, αλλά αυτή τη φορά όχι ως μιας ανενεργής μάζας χωρισμένης από ελίτ, διαπίστωση των σλαβόφιλων ότι η Ρωσία χωριζόταν σε ελίτ και σε ένα λαό υπό την επίδραση της Ευρώπης, δηλαδή ήταν ένας ψευδοδιαχωρισμός. Αυτός ο ποπουλισμός θα έλεγε κανείς, αυτή την απέχθεια που είχε πάντοτε τόσο η αριστοκρατική ελίτ όσο και οι μάζες της Ρωσίας απέναντι στη διείσδυση και την εμφάνιση των μεσαίων τάξεων, και κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την ένωση του ποπουλισμού με τον παντουρανισμό ή τον πανμογγολισμό, ο Ρώσος, ο ρωσικός πολιτισμός θα βρίσκε μια νέα μορφή
ζωτικότητας. Ο Μπλοκ, για να μπορέσω να κάνω μια τελευταία σύνδεση και να σου δώσω το λόγο, ήταν ο πρώτος ο οποίος έθεσε το μεγάλο σύμβολο που συνδέει την αργυρά εποχή με τον κλασικό ευρασιανισμό και τον νέο ευρασιανισμό, που είναι η περίφημη μάχη του Κουλίκοβο. Είναι η μάχη που δίνουν οι Μοσχοβίτες, η Μοσχοβία, το κράτος, το πριγκιπάτο τότε της Μόσχας, το οποίο σταδιακά θα αρχίσει να μετατρέπεται σε μεγάλο δουκάτο και σταδιακά θα αρχίσει να συγκροτεί το πρώτο ρωσικό κράτος. Η νίκη τους εναντίον των Τατάρων το 1380 είναι το θεμελιακό γεγονός πάνω στο οποίο οι πάντες συζητάνε για την εμφάνιση, ας το πούμε έτσι, της ρωσικής ταυτότητας. Για τους ευρασιανιστές γενικώς, η περίοδος από το 1200 μέχρι το 1400, όπου πάνω κάτω οι Ρώσοι βρίσκονται υπό τον Τατάρικο ζυγό, είναι, θα λέει κανείς, μια ζωτική περίοδος. Γιατί από μια πλευρά είναι μια περίοδος υποτέλειας, από την άλλη πλευρά είναι μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που βγάζει τους Ρώσους από μια τρυφηλή κατάσταση, από μια κατάσταση ύπνωσης, και αφυπνίζει έναν ηρωισμό εθνοθρησκευόμενο. Υπ' αυτή την έννοια είναι ένα υλικό πάνω στο οποίο γίνεται η μεγάλη σύμιξη του ευρασιανισμού. Δηλαδή η σύμιξη μιας πλέον ενός ζωτικού ποπουλισμού, ο οποίος δίνει, θα λέει κανείς, το φιλί της ζωής σε ένα πολιτισμό που έχει υποστεί την ευρωπαϊκή παρακμή και οδηγείται στον θάνατο. Έτσι. Δεν ξέρω αν μέσα σε όλο αυτό θα μπορούσες να διαπιστώσεις ορισμένα πράγματα για το τι θα έλεγαν ο Φλωρόφσκι ή ο Μπουλγάκοφ σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για τα πολύ ωραία που μας εξέθεσες. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι έχουμε κυρίως στην θεολογική σκέψη, να αναφέρουμε πιο πολύ στη θεολογική, στη μεταφυσική σκέψη, έχουμε νέες συνθέσεις από Ρώσους στο τέλος του 19ου και κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα, οι οποίες συνθέσεις θέλουν να θέσουν τη ρωσική ιδιοπροσωπεία μεταξύ του συγκεντρωτικού ρωμαιοκαθολικισμού και του πιο ατομικού προτεσταντισμού. Είναι συνθέσεις οι οποίες αντιτίθενται στο αγγλοσαξονικό πνεύμα, είναι εναλλακτικές ως προς τον βιομηχανικό τρόπο παραγωγής και έχουν το χαρακτήρα του κοινοτισμού, επειδή βασίζονται σε μία επικέντρωση στην κοινότητα, η οποία είναι και αγροτικού περιεχομένου, αλλά όχι μόνο. Και με αυτή την έννοια και ο περσοναλισμός, δηλαδή η θεωρία του προσώπου, παίρνει το χαρακτήρα μιας μέσης οδού μεταξύ του άκρατου ατομικισμού αφενός και ενός τρόπου τεινά ολοκληρωτικού γεωγραφικού συγκεντρωτισμού αφετέρου. Αυτά τα θέματα που είναι κεντρικά στους σλαβόφιλους στοχαστές επανέρχονται συνεχώς με διάφορους τρόπους και, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν και στοχαστές όπως ο Σαλαβιόφ, οι οποίοι θέλουν έναν ευρωπαϊκό χαρακτήρα περισσότερο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι στρέφονται προς την ασιατική ζωτικότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ρωσία έχει μια επίγνωση ότι είναι μεταξύ των δύο κόσμων. Δεν είναι απολύτως Ασία ούτε απολύτως Ευρώπη. Και αυτή είναι και η ιδιοπροσωπεία της, δηλαδή να παντρέψει, να συνθέσει τον ατομικισμό της Δύσης πολύ σχηματικά με τον συγκεντρωτισμό και την ολικότητα της Ανατολής. Και αυτό και σε ένα θρησκευτικό επίπεδο θα λέγαμε ότι ο μεν βουδισμός που υπάρχει στην Ασία έχει μία πλήρη άρση και του ατόμου και της θελήσεώς του. Από την άλλη, η Δύση έχει φτάσει σε ένα είδος νομιναλιστικής βουλήσεως, δηλαδή μιας βουλήσεως η οποία είναι στο κενό και όπου το άτομο είναι απολύτως αυθαίρετο, χωρίς ορίζοντα, ενώ τρόπον τεινά η ορθόδοξη πρόταση είναι μία θέληση με ορίζοντα, μία θέληση σε διάλογο με σκοπούς που υπάρχουν και με νοήματα που υπάρχουν στα όντα. Σε αυτό μπορούμε να πούμε ότι κάνουν μία επανερμηνεία, ειδής ο Μπουλγάκοφ, μία επανερμηνεία του γερμανικού ιδεαλισμού, εμπνευσμένη από τους Έλληνες πατέρες.
Τώρα, οπωσδήποτε είναι ένα είδος μετεχνιακής χώρας η Ρωσία που θέλει να πετύχει τη δική της σύνθεση όπως έχουν προσπαθήσει και οι Γερμανοί. Και γι' αυτό το λόγο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διαλεκτική, δηλαδή η πρόοδος μέσα από αντιθέσεις. Και αυτές οι αντιθέσεις είναι βεβαίως και το ευρωπαϊκό και το ασιατικό πνεύμα, είναι το άτομο και ο συγκεντρωτισμός, είναι η κενή θέληση από τη μια και η άρθρη θέληση από την άλλη, όλα αυτά είναι αντιθέσεις. Ο Μπουλγάκοφ λοιπόν θα λέγαμε ότι ο Μπουλγάκοφ πραγματοποιεί μια δική του διαλεκτική θεώρηση, η οποία είναι σε διάλογο με τον Χέγγελ και με τον Μάρξ, καθώς είχε υπάρξει και μαρξιστής στα νιάτα του, και ειδίζω από το έργο «Η φιλοσοφία της οικονομίας» το 1912, αποστασιοποιείται από τον μαρξισμό και προσπαθεί να κάνει μια δική του διαλεκτική φιλοσοφία, η οποία έχει παρόμοια χαρακτηριστικά ευρασιατικά ή ευρασιανικά, με την έννοια ότι επιχειρεί συνθέσεις. Σε αυτή την θεώρηση στηρίζεται στη μορφή της σοφίας, η οποία σοφία είναι σαν ένα χώρο μεταξύ Θεού και ανθρώπου, και ενώ οι βυζαντινοί πατέρες όπως ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς έχουν μιλήσει πιο πολύ για ενέργειες του Θεού προς τον κόσμο ή έχουν πιο ορθοδόξως μιλήσει για τον Χριστό ως έναν λόγο και σοφία του Θεού, ο οποίος σημαίνει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και από την Αγία Τριάδα ως θείο πρόσωπο έρχεται και ενσαρκώνεται στον κόσμο. Ο Μπουλγάκοφ έχει μια έννοια σοφίας η οποία δεν περιορίζεται στον Χριστό λόγο του Θεού, αλλά έχει να κάνει με μια σύνθεση της κοσμικής πραγματικότητας και έχει φτάσει να μιλήσει σε διάλογο με τον Μάρξ για ένα είδος σοφιανικού κομμουνισμού, δηλαδή για ένα είδος κοινότητας η οποία βασίζεται σε αυτή την έννοια την ιδεαλιστική της σοφίας. Ο Μπουλγάκοφ θα τονίσει πάρα πολύ τη σύνθεση του λογικού και του αλόγου. Υπάρχει η ψυχανάλυση με τη συνείδηση και το ασυνείδητο και όλα αυτά απηχούνται σε αυτή τη σκέψη του. Βασική επίδραση είναι ο Φίχτε, που έχει την σύνθεση ανάμεσα στο εγώ και το μη εγώ. Ωστόσο, επαναφέρει τον μάξιμο ομολογητή, που μιλάει για τους λόγους των όντων, και όλη την Αλεξανδρινή παράδοση, η οποία ανάγεται στον Φίλωνα. Ωστόσο, δεν προτείνει, όπως η διαφορά του Μπουλγάκοφ από τον Φλωρόφσκι και από άλλους στοχαστές, είναι ότι δεν προτείνει ως υπόδειγμα την βυζαντινή σκέψη, αλλά αντιθέτως την προτείνει ως μια μορφή έμπνευσης μεταξύ πολλών, ενώ εμπνέεται και από μορφές σκέψης πιο ασιατικές. Αυτό που στον Μπουλγάκοφ και σε όλους αυτούς τους στοχαστές είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η πολιτική θεολογία σκοπεύει να μιλήσει για μια αντανάκλαση της Αγίας Τριάδας στην ανθρώπινη πολιτική κοινωνία. Και αυτή η αντανάκλαση είναι μια αντανάκλαση πάλι συνθετική, όπου συνθέτει την ατομικότητα και την κοινότητα. Το βλέπουν αυτό και στην συνοδικότητα της Εκκλησίας, αλλά το βλέπουν και σε κοσμικές μορφές κοινωνίας. Και επίσης είναι σημαντικό ότι ο Μπουλγάκοφ τονίζει πολύ το στοιχείο της πρόοδου, δηλαδή μια ιστορική τελεολογία που υπάρχει πρόοδος, και αυτή την πρόοδο την βλέπει ως πάλι ανάμεσα στην ζωή και στον θάνατο, αλλά αυτή πάλι ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο παίρνει τη μορφή μιας πάλης ανάμεσα στο νόημα αφενός που είναι η ζωή και αφετέρου στον τρόπο την ανεκρό μηχανιστικό δετερμινισμό του ενστίκτου και ούτω καθεξής. Οπότε με αυτή την έννοια οδηγούμαστε σε ένα είδος βιταλισμού, δηλαδή σε ένα είδος καταξίωσης της ζωής. Ναι, αυτό που θέλανε τελικά πώς το λένε, οι Ευρασιανιστές. Γιατί οι Ναι. Ευρασιανιστές ακριβώς φέρνουν το ζήτημα
του Νιτσεϊσμού και του Μπερξόν, ειδικά ο Ναι. Σαφίνης. Θέλαν δηλαδή Ακριβώς. να συνδέσουν την, αυτό που ονόμαζαν όχι δημοκρατία αλλά δημοτεία, ήθελαν να τη συνδέσουν, τον Δήμο δηλαδή, ήθελαν να το συνδέσουν με μια νέα, θα λέει κανείς, βιολογική εκδοχή της ρώσικης προσωπικότητας, της ρώσικης ταυτότητας, δηλαδή μια νέα μορφή ενός αριστοτελικού είδους. Και εκεί Ναι. θέλαν στην ουσία ένα νεκρό, έτσι όπως θεωρούσαν, ένα νεκρωμένο λαό εξαιτίας της διείσδυσης του αστισμού, του ευρωπαϊκού αστισμού, και βλέπαν εκεί μια νέα ζωτικότητα μέσω του, των σκυθών που έλεγε ο Μπλοκ. Δηλαδή των πληθυσμών που ήρθαν εξ Ανατολών, μπορεί να υπέταξαν τους Ρώσους, αλλά ταυτόχρονα να τους έδωσαν μια νέα ιστορική όθηση. Ναι. Το ερώτημα τώρα που τίθεται από θεολογικής πλευράς είναι η διαφορά μεταξύ τελεολογίας και εσχατολογίας. Θεολογικά, ως τελεολογία ονομάζουμε μία φιλοσοφία της ιστορίας όπου υπάρχουν σκοποί, δηλαδή τέλη εγγενείς στη φύση μέσα από μία φυσική συνέχεια. Οπότε ο σκοπός της πολιτικής κοινωνίας είναι να πραγματώσει σκοπούς εγγενείς στη φύση. Ενώ ως εσχατολογία ονομάζουμε μία θεώρηση η οποία τονίζει το τέλος της ιστορίας και τονίζει την ασυνέχεια μεταξύ των αφενός των ιστορικών πραγματώσεων και αφετέρου μιας βασιλείας του Θεού. Ναι, οι βρασιανιστές θέλαν και τα δύο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Θέλαν Ναι. να ενεώσουν την τελεολογία, την τελεολογία Ναι. με την εσχατολογία. Ναι. Και γι' αυτό είναι στοχαστές σε ένταση, είναι στοχαστές που έχουν εντάσει ακόμα και αντιφάσεις και έχουν μία σκέψη ιδιαιτέρως περίπλοκη. Ναι, βέβαια. Και αυτή θα είναι κανείς, είναι και η σύνδεση αυτό τώρα που κάνεις, δηλαδή η τελεολογία με την εσχατολογία, είναι, θα λέει κανείς, και η γέφυρα ανάμεσα στον κλασικό Ευρασιανισμό με τον νεότερο Ευρασιανισμό του Γκουμιλιόφ. Δηλαδή ο Γκουμιλιόφ ήθελε να δώσει στο έθνος, στη γέννηση ενός έθνους, ήθελε να δώσει βιολογικά χαρακτηριστικά. Αλλά με μια διαφορά, ότι αυτός έβρισκε, θα λέει κανείς, ότι στο Κουλίκοβο δεν υπήρχε μια αρνητική διαλεκτική. Δηλαδή ο Γκουμιλιόφ το έβρισκε τη μάχη του Κουλίκοβο και γενικώς το ρώσικο ζυγό, τον ζυγό υπό τους Τατάρους, τον έβρισκε ως ένα μύθο, ο οποίος δεν είναι υφίστατο. Δηλαδή για τον Γκουμιλιόφ κάνει μια άλλη κίνηση διαφορετική από τους κλασικούς ευρασιανιστές, υπό την έννοια ότι όχι μόνο δεν είναι αρνητική η διαλεκτική, είναι ψεύτικη η διαλεκτική που τέθηκε. Γιατί αυτός έλεγε ότι στην ουσία η μάχη που δόθηκε ανάμεσα στους Ρώσους και τους Τατάρους ήταν μια μάχη με επίκεντρο τον εκδυτικισμό από τότε της Ευρασιατικής επικράτειας. Δηλαδή θεωρούσε ότι κατά κάποιο τρόπο η Ρώσια, ας το πούμε έτσι, παλέψανε με μία πλευρά των Τατάρων η οποία είχε συνταχθεί με τον καθολικισμό. Και υπ' αυτή την περίπτωση, ας το πούμε έτσι, δημιουργείται με τον νέο Ευρασιανισμό, δημιουργείται μια νέα διαλεκτική. Δηλαδή, οι Ασιάτες στην ουσία βοήθησαν ως συμμαχία τους Ρώσους να αποφύγουν την πλήρη υποταγή στον καθολικισμό. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ναι. Βλέπουμε και στο έργο του Γκόγκολ δεν βλέπουμε απηχήματα τέτοια που είναι πολύ Σίγουρα, προγενέστερο. Οπωσδήποτε, ναι, και το ξέχασα και καλά Είναι κάνεις. πολύ προγενέστερο έργο, Καλά κάνεις που αλλά το αναφέρεις. Είναι το βασικό θέμα του Γκόγκολ. Ναι, και καλά κάνεις που το αναφέρεις. Καταρχήν ο Γκουμιλιόφ, για να κάνουμε και μια εισαγωγή στο νέο βρασιανισμό, να μην το αφήσουμε, θεωρούσε ότι κατά κάποιο τρόπο ένα έθνος γεννιέται από μια πράξη ρήξης. Το ονόμαζε το Ισρίφ, μια έκρηξη. Ένα πάθος που το ονόμαζε Πασιανάρνος. Ένα πάθος. Και τα έθνη υπήρχε μια ιεραρχία των έθνων, θα λέει κανείς, ανάμεσα στα σούπερ έθνη, τα έθνη και τα υποέθνη.
Προφανώς έτσι το Ρώσικο έθνος ήταν σούπερ έθνος, έτσι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά ποιο ήταν τώρα το βασικό χαρακτηριστικό που ένοιαζε, ας το πούμε έτσι, τον Γκουμιλιόφ? Το βασικό χαρακτηριστικό ήταν εκεί ότι έδινε μια νέα διάσταση πλέον στον Ευρασιατισμό. Και έδινε μια νέα διάσταση υπό την έννοια ότι ο Ευρασιατισμός ήταν εκ της φύσεως μια μορφή πολυφωνίας. Και απηχήκη, θα λέει κανείς, τις σημερινές φωνές, τις σημερινές μάλλον όχι φωνές, τις σημερινές δηλώσεις περί πολυπολισμού. Δηλαδή ο πολυπολισμός και το περίφημο δόγμα Πριμακόφ είναι, θα λέει κανείς, ένα αντίφωνο, ας το πούμε έτσι, των θεωριών του Γκουμιλιόφ, ότι κατά βάση η Ευρασία είναι μια εκφύσεως, ας το πούμε έτσι, μια φυσική μορφή συνεργασίας ανάμεσα σε λαούς οι οποίοι έχουν μια δική τους πολυφωνία, έχουν μια δική τους συμπληρωματικότητα θετική. Έτσι. Και η διαλεκτική που δίνει στην περίφημη μάχη του Κουλίκοβο είναι ότι καταρχήν ήταν μια μάχη ενάντια στη Δύση. Δεν ήταν μια μάχη ενάντια στους Τατάρους. Έτσι, γιατί, τι συνέβαινε? Η περίφημη Ορδία από το 1300 και μετά είχε διαχωριστεί ανάμεσα στην Μπλε και τη Λευκή Ορδή. Το 1312 ένας χωροδεσπότης, ο Ουσμπέκ, στην πόλη Σαράι, διακήρυξε το Ισλάμ ως κρατική θρησκεία. Εκεί πλέον ανάγκασε παγανιστές και νεστοριανούς να αποδεχθούν το Ισλάμ αναγκαστικά, έτσι, υποχρεωτικά. Και εκεί ο Γκουμιλιόφ θεωρεί ότι αυτή η κίνησή του έσπασε, θα λέει κανείς, τη μέχρι τότε συνεργατική συμπληρωματικότητα των τουρανικών φίλων με τους Ρώσους. Καταρχήν, γιατί δεν η περίπτωση αυτού του Ουσμπέκ ήταν ένας στρατηλάτης ο οποίος δεν καταγόταν από τον Τζεγκίσχαν, άρα κατά κάποιο τρόπο ήταν σφετεριστής της εξουσίας. Αυτός άρχισε να συμμαχεί με καθολικούς εμπόρους, με γενουάτες κυρίως, με την καθολική τότε Λιθουανία, πριν το 1600 που προσχώρησε στη Μοσχοβίτικη Εκκλησία, και με Εβραίους εμπόρους της Κρυμαίας. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτός ο στρατηλάτης, ο Μαμάη όπως ονομαζόταν, που συμπλήρωνε το έργο του Ουσμπέκ, είχε κατά κάποιο τρόπο προδώσει, θα λέει κανείς, τον Ευρασιανισμό. Δηλαδή προσπαθούσε να βοηθήσει την Δύση να εισέλθει μέσα. Γι' αυτό και έγινε η σύγκρουση με τους Ρώσους. Έτσι. Αργότερα ένας, και δεν τυχαίο όπως λέει ο Γκουμιλιόφ, ότι ακριβώς στη μάχη των Τατάρων του Μαμάη με τους Ρώσους τον βοήθησε ένας πραγματικός απόγονος του Τζέγκινσχάν, ο Τακταμούς, και χωρίς τη βοήθεια του Τακταμούς δεν θα μπορούσαν να κερδίσουν, θα μπορούσαν να κερδίσουν οι Ρώσοι αυτή την πρώτη κίνηση που κάνανε οι Τατάροι για να μπορέσουν να τους καθυποτάξουν. Και αυτό θα οδηγήσει σιγά σιγά, θα λέει κανείς, στο Κουλίκοβο. Άρα λοιπόν θα λέει κανείς ότι για τον νέο Ευρασιανισμό αρχίζει μια άλλη διαδικασία, όπου πλέον η ένωση, η γεωπολιτική ένωση, η εθνοτική ένωση της Ευρασίας αρχίζει να αποκτά μια θετική διαλεκτική. Δηλαδή το Κουλίκοβο δεν είναι μια αρνητική διαλεκτική όπου θα οδηγούσαν οι Σκύθες, οι Τατάροι, τα τουρανικά φύλλα θα οδηγούσαν σε μια κατάλυση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά στην ουσία ήταν μια κίνηση άμυνας απέναντι στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι σε αυτό. Μου φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ αυτό που θα μπορούσα να προσθέσω είναι μια φιλοσοφία ή θεολογία της ρήξης. Τι σημαίνει η ρήξη? Ένα θέμα το οποίο επικρατεί πολύ σε ευρασιανιστές όπως ο Μπουλγάκοφ είναι η θεολογία της Σταυρώσεως, τι σημαίνει η Σταύρωση του Χριστού. Και το ερώτημα είναι αν η Σταύρωση είναι μια ματέωση της τελεολογίας, δηλαδή αν είναι μια ρήξη με την φυσική τελεολογία, ή αν αντιθέτως η Σταύρωση είναι μια επέκταση
της τελεολογικής διαλεκτικής η οποία περνάει μέσα από αντιθέσεις και αντιθέσεις. Οπότε είναι και Σταύρωση μία μορφή αντίθεσης. Αυτό ας πούμε είναι ένα ερώτημα θεολογικό, φιλοσοφικό. Βεβαίως η Σταύρωση έχει πολύ μεγάλο ρόλο και στη γερμανική σκέψη, στον Έγελο και ούτω καθεξής. Και βεβαίως η Σταύρωση και στον Μάρξ ως επανάσταση έχει κοσμικευθεί. Λοιπόν, η θέση του Μπουλγάκοφ έχουν μια πολυσημεία, έχουν πολλά χαρακτηριστικά. Θα λέγαμε ότι για τον Μπουλγάκοφ το θανάτο θάνατον πατήσας, αυτό που κάνει ο Χριστός στη Σταύρωση, είναι η αληθινή οντολογική πρόοδος της ζωής. Και επομένως είναι τρόπον τεινά μια υπέρβαση του Δαρβινισμού. Ο Δαρβινισμός, ο οποίος στο τέλος του 19ου και αρχής του 20ου αιώνα είχε πάρα πολύ ενδοθεί. Ο Δαρβινισμός τρόπον τεινά είναι μια επικράτηση των δυνάμεων του θανάτου, με την έννοια ότι η ζωή εργαλειοποιεί τον θάνατο ώστε να βελτιωθεί. Άρα αυτό θα ήταν και μια κριτική προς τον Ευρασιανισμό στην ουσία, γιατί υπήρχε το ζωτικό στοιχείο, ας το πούμε έτσι, του Δαρβινισμού στους Ευρασιανιστές. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε ο ρωσικός λαός να βρει μια νέα ζωτικότητα. Υπ' αυτή την έννοια, ας το πούμε έτσι, αυτή θα ήταν και μια κριτική του Μπουλγάκοφ προς τον Ευρασιανισμό, φαντάζομαι. Νομίζω ότι έχεις δίκιο, με την έννοια ότι σε αυτές τις δαρβινικές θεωρίες που ζήσαμε μετά και με την εξέλιξη του ναζισμού, τον πολιτικό δαρβινισμό, νομίζω ότι ο Μπουλγάκοφ θα έκανε κριτική σε αυτόν τον πολιτικό δαρβινισμό, ότι είναι τρόπον τεινά μία, ναι μεν οδηγεί σε ζωτικές δυνάμεις οι οποίες επιβιώνουν μέσα από αντιπαλότητα, αλλά αυτό εν τέλει είναι μία υπαγωγή της ζωής στις δυνάμεις του θανάτου. Δηλαδή η εργαλειοποίηση του θανάτου από την ζωή είναι εν τέλει και μια ήττα της ζωής από τον θάνατο. Ενώ η Σταύρωση του Χριστού είναι τρόπον τεινά το αντίστροφο, δηλαδή είναι μια πρόοδος, έχει ένα προοδευτικό όραμα και ένα προοδευτικό λεξιλόγιο. Είναι μια κατάφαση της ζωής μέσα από την πρόοδο, η οποία περιέχει το στοιχείο της αυτοθυσίας ή της ετοιμότητας για αυτοθυσία. Και εδώ η έμφαση είναι στην υπέρβαση. Ωστόσο, όπως είπες και πριν, δεν εγκαταλείπεται ριζικά η τελεολογία. Πιο πολύ, ενώ ας πούμε από μεταγενέστερους στοχοντές του 20ου αιώνα, έχουμε μια πολύ ριζική αντίθεση, άλλο η εσχατολογία που είναι η κατάκτηση του τέλους και άλλο η τελεολογία που είναι η καταξίωση της φύσης με νατουραλιστικά στοιχεία. Ο Μπουλγάκοφ επιχειρεί μια σύνδεση τελεολογίας και εσχατολογίας. Γιατί και οι ευρασιανιστές στην ουσία στα τουρανικά φύλλα έβρισκαν ακριβώς ένα αποκαλυπτικό τόνο. Έβρισκαν ακριβώς ένα μεσιανικό χαρακτήρα, ο οποίος δίνονταν ξαφνικά στους Ρώσους. Ναι. Βοηθούσε, ας το πούμε έτσι, σε μια κατάλυση. Η συστηματική μορφή που παίρνει η αντίθεση, η διαλεκτική αντίθεση των Μπουλγάκοφ, είναι από τη μία έχουμε τις δυνάμεις της ζωής, που είναι ο οργανισμός, το να έχουμε ένα σώμα με μέλη, όπως τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου για την Εκκλησία, η οποία μπορεί να μεταφερθεί εκκοσμικευμένα και στον πολιτικό οργανισμό. Έχουμε την τελεολογία, την πληρωμάτωση σκοπών και νοημάτων. Έχουμε την ελευθερία, αλλά έχουμε και την καλλιτεχνική δημιουργικότητα, ένα στοιχείο που βλέπουμε κυρίως στον Μπερδιάεφ επίσης. Και αυτά όλα λέγονται και με τη λατινική έκφραση natura naturans, που την έχει και ο Σκόρος Ερηγέννης. Βλέπουμε απηχήματά της στον Σπινόζα και το καθεξής. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον μηχανισμό, τον δετερμινισμό και την δετερμινιστική αιτιότητα, την αναγκαιότητα και τα κατώτερα ένστικτα που στον Μπουλγάκοφ, παρόλο που ο Μπουλγάκοφ είναι βιταλιστής, κατά κάποιο τρόπο θέλει την ζωτική δημιουργικότητα, αλλά από την άλλη τα ένστικτα τα βάζει πιο πολύ στην κατηγορία της μηχανής, του μηχανισμού, και όχι στην κατηγορία της γόνιμης δημιουργίας.
Επομένως, η φιλοσοφία είναι η θεωρητική ενατένιση αυτής της μεγάλης πάλης ανάμεσα σε οργανισμό και μηχανισμό, σε τελεολογία και σε μηχανοκρατία, σε ελευθερία και αναγκαιότητα. Το ερώτημα Με είναι τι θα αυτά τα... λέγανε για το κράτος, παραδείγματος χάρη, ή τη θεοκρατία, ο Μπουλγάκοφ, γιατί προς τα εκεί πήγαινε το παιχνίδι με τον Ευρασιανισμό. Και το κυριότερο είναι ποια θα ήταν η πολιτική αυτή θεολογία ως προς το κύριο σώμα της πολιτικής και του κράτους. Νομίζω πως θα υπήρχε μια κριτική προς το κράτος και την θεοκρατία, με την έννοια ότι υπάρχει ένας κίνδυνος στο κράτος να καταστεί μια απολιθωμένη μορφή της πάλης της ζωής, η οποία αυτή απολιθωμένη μορφή τίθεται πιο πολύ προς την εξυπηρέτηση των ενστίκτων, ας πούμε, του κατώτερου αυτό ανθρώπου. ακριβώς έβρισκε κιόλα. Σαλαβιώφ στην κίτρινη φυλή, όπως έλεγε, έβλεπε την απολύθωση και τον αργό θάνατο στην ουσία, με την έλευση. Τον αργό θάνατο, όπως ονόμαζε, του πολιτισμού στην απειλή του κίτρινου μαργαριταριού. Βεβαίως δεν αποκλείεται το κράτος να έχει μεταβατικά μια χρήσιμη, έναν χρήσιμο ρόλο, μια χρήσιμη λειτουργία, με την έννοια ότι εκπροσωπεί δυνάμεις της ζωής προς την πραγμάτωσή της. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι το κράτος καθ' αυτό. Το πρόβλημα είναι αυτό που θα λέει ο Απόστολος Παύλος, το κράτος του θανάτου, δηλαδή το απολιθωμένο κράτος, όπως είπες, το οποίο γίνεται τροχοπέδι στις δυνάμεις της ζωής. Ο Μπουλγάκοφ έχει πιο πολύ βιταλιστικές έννοιες, όπως η συμπάθεια, που την παίρνει και από τους στοικούς, που είναι τροποντινά η ομοιότητα του σύμπαντος. Και γι' αυτό χρησιμοποιεί διαφορετικές έννοιες του κομμουνισμού, που δεν είναι ο αποκλειστικά οικονομικός κομμουνισμός, ο μαρξιστικός, αλλά είναι τροποντινά ένας συμπαντικός κομμουνισμός, ένας φυσικός κομμουνισμός, ένας σοφιανικός κομμουνισμός που βασίζεται στη συμπάθεια. Και με αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε ότι η Σταύρωση του Χριστού, τι είναι η Σταύρωση του Χριστού, τι δεν είναι, δεν είναι ο δαρβηνικός θάνατος, δηλαδή το ότι υπάρχει ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου που οδηγεί στην επικράτηση του ισχυρού. Αντιθέτως, παραδόξως, ο Σταυρός του Χριστού οδηγεί στην επιβίωση και των αδυνάμων, των αδυνάτων. Κατά το Παύλιο, η ασθένεια, η δύναμή σου με ασθενεία τελειούται. Και είναι όμως, από την άλλη, είναι ένα τελεολογικό γεγονός, δηλαδή δεν είναι μια ριζική εσχατολογία όπως σε άλλους θεολόγους μετά. Είναι, η Σταύρωση έχει τελεολογικά στοιχεία, με την έννοια ότι εξυπηρετεί τη δυναμική της ζωής να επεκταθεί και να προοδεύσει, μέσα από την ετοιμότητα για αυτοθυσία, το οποίο όμως είναι ένα εκούσιον πάθος. Και με αυτή την έννοια κιόλας χρησιμοποιεί την έννοια της οικονομίας, κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που έκανε μετά και ο Αγκάμπεν, προσπαθεί να συνδέσει την κοσμική, μαρξιστική και κάθε είδους έννοια της οικονομίας με την θεολογική έννοια της οικονομίας, που είναι η οικονομία του Θεού, το σχέδιο του Θεού και τον κόσμο. Κάνει αυτή τη σύνδεση. Βεβαίως, εδώ θα μου επιτρέψεις να σου κάνω να θέσω ένα πρόβλημα όμως. Γιατί, παραδείγματος χάρη, στην οικονομία του Μπουλγάκοφ τίθεται το εξής ζήτημα. Στην οικονομία του Μπουλγάκοφ το επίκεντρο, αν τα βάλεις κάτω, είναι ο λεγόμενος χαζιάιν. Δηλαδή, τι σημαίνει χαζιάιν? Χαζιάιν είναι ο αφέντης, ας το πούμε έτσι, ο αφέντης, αλλά είναι κυρίως ο νοικοκύρης. Το μεγάλο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι παραμένει το ερώτημα της ρωσικής θεολογίας, όπως και του ευρασιανισμού, επειδή ακριβώς ερχόντουσαν από αριστοκρατικές, είχαν αριστοκρατικές καταβολές και η θρησκεία ταυτόχρονα δεν επέτρεπε μια, θα λέει κανείς, σύμπλευση με φιλελεύθερα. Δηλαδή, ο χριστιανικός φιλελευθερισμός που προσπαθούσαν να προωθήσουν από το 1903 μέχρι το 1917, δεν έβρισκε, θα λέει κανείς, απτές πολιτικές λύσεις. Έμειναν κοινοτικές. Και το μεγάλο πρόβλημα του ευρασιανισμού ήταν το πρόβλημα τι θα έκανα με το άστι. Δηλαδή, το επίκεντρο ήταν, παραδείγματος χάρη, ο Χαζιάιν, δηλαδή ο άνθρωπος κατά βάση του κοινοτισμού. Και έλεγαν ότι κάθε μορφή, ας το πούμε έτσι, ιδιοκτησίας,
θα σήμαινε ότι θα κατέληγε είτε στη φτώχεια είτε στην προλεταριοποίηση της ρώσικης κοινωνίας είτε στη φτωχοποίηση της εν τέλει. Αλλά το ερώτημα παρέμενε τόσο για τους ευρασιανιστές όσο και για την ορθόδοξη θεολογία, όπως λες, γιατί είναι μοιραίο ότι ο κοινοτισμός αυτός συνέχιζε να διαθέτει ένα πρόβλημα με τον αστισμό. Είτε ήταν μικροαστισμός, είτε ήταν μεσαία στρώμα, είτε οτιδήποτε. Γι' αυτό και κατέληγε σε κάποια φάση στους ευρασιανιστές. Δεν θυμάμαι ποιος, ο Σαφσίνσκι νομίζω είναι, ο οποίος στο τέλος άρχισε να ταυτίζει τον κοινοτισμό με τον κορπορατισμό και μάλιστα έβρισκε και, ας το πούμε έτσι, συνδέσμους με τον Πανούντσι, ο οποίος ήταν θεωρητικός του φασισμού, έτσι, του Μουσολίνη. Για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Όνομά τους. Έτσι. Άρα έλεγε λοιπόν ότι κάποιοι δεν μπορούν να ψηφίζουν ως άτομα. Πρέπει να ψηφίζουν ως οργανώσεις στις οποίες ανήκεις. Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί με την εξατομίκευση, θα έλεγε κανείς. Και ήταν ένα ζήτημα που άφηνε κενά, είτε ήταν, ας το πούμε έτσι, ιστορικό, φιλοσοφικό ή γεωπολιτικό, και από την άλλη πλευρά θεολογικό. Επειδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή έτσι το χρόνο, έτσι, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε, ίσως θα μπορούσαμε να ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού για να μπορέσουμε. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια δεύτερη. Ίσως θα χρειαζόταν μια δεύτερη, την οποία θα την αφήναμε μαζί με το Βυζαντινό, ας πούμε, δεύτερο μέρος, σε κάποια στιγμή να το κάνουμε. Διονύση, ευχαριστώ και πάλι. Εγώ ευχαριστώ. Έτσι, και ανανεώνουμε το ραντεβού για το μέλλον. Να σε καλά.